Όπως φαίνεται, ο ενιαίος πια Δήμος Παπάγου Χολαργού έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Το myholargos.gr σήμερα βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας για το πρώτο πολιτικό ρεπορτάζ κοντά στην κυρία Πολυκαλά. Και από εσάς περιμένω να ακούσουμε τι θα θέλατε. Δεν νομίζω ότι μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Δεν υπάρχει πάρκινγκ. Ναι. Εδώ δεν μπορείς να βρεις παρκάρι. Είναι το πιο σημαντικό που θέλουν. Δεν υπάρχει πάρκινγκ. Αυτό το ζω και εγώ. Σε είχαν πει ότι θα γίνει το πάρκινγκ εδώ στην πλατεία. Ακολουθήσαμε την κυρία Πολυκαλά στην περιοδία της και ρωτήσαμε ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις της. Σήμερα η δικιά μας ομάδα, που είναι η παράταξη η καινούργια, η δημοτική κοινωνία δημοτών, Παπάγου Χολαργού, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα προβλήματα και να ακούμε τα προβλήματα των καταστηματαρχών, των κοινωνικών άλλων ομάδων εδώ στο Χολαργό, και ξεκινήσαμε λοιπόν από την Πλατεία Δημοκρατίας να κουβεντιάσουμε με τους καταστηματάρχες, ξέροντας ότι πραγματικά τα προβλήματά τους είναι πολύ πολλά και πολύ σοβαρά. Οι πρώτες εικόνες και οι πρώτες κουβέντες που ακούσαμε είναι ότι τα μαγαζιά δεν πάνε καλά. Η κρίση τους έχει πλήξει σε σημείο που πολλά μαγαζιά να κλείνουν. Και ακούγοντας τις σκέψεις τους, είπαν ότι ο Δήμος μέχρι τώρα δεν τους έχει βοηθήσει καθόλου. Δεν έχει προσπαθήσει να τους ακούσει και να λύσει κάποια προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν και σύντομα. Μιλάνε για το πάρκινγκ, ότι δεν μπορεί κάποιος να έρθει να ψωνίσει, διότι τα πράγματα, η απόσταση που πρέπει να παρκάρει είναι πολύ μεγάλη. Ότι κάνουν βόλτες και δεν μπορούν να σταθούν πουθενά. Ότι το πάρκινγκ που είχαν υποσχεθεί για το κάτω από την πλατεία δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει καν ξεκινήσει. Μίλησαν για το ότι δεν μπορεί ο Δήμος μάλλον δεν έχει ασχοληθεί με το να κουβεντιάσει μαζί τους, να τους μαζέψει και να σκεφτεί, να τους ακούσει και να σκεφτεί τι μπορεί, πώς μπορεί να τους διαφημίσει, πώς μπορούν να συνεννοηθούν και με τους ιδιοκτήτες, μήπως τυχόν τα ενίκια, που συμβαίνει πολύ συχνά τώρα πια, να είναι μικρότερα, και αισθάνονται εγκαταλειμμένοι τελείως από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Η κυρία Πολυκαλά συνοδευόταν από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους Δημήτρη Κατσαρέλη και Κώστα Λουκέρη. Ο κύριος Κατσαρέλης κατά τη διάρκεια της περιοδίας δήλωσε τα εξής. Μια ιδέα είναι να προκαλέσουμε μια συνάντηση των επαγγελματιών της περιοχής εδώ ή και όλου του Χολαργού σε δεύτερη φάση, ώστε να συνηθίσουν να μιλάνε μεταξύ τους, να συνηθίσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και βέβαια να φέρνουν τα προβλήματα όσο το δυνατόν να τα λύσει η Δημοτική Αρχή ή η κοινωνία γενικότερα. Ο κύριος Λουκέρης, εκπρόσωπος των οικολόγων πράσινων Παπάγου Χολαργού, μας είπε. Η παρούσα κρίση προσφέρει και μία ευκαιρία στο να ξαναδούμε γενικότερα το ζήτημα του πού ψωνίζει ο Δημότης. Στην όλη συλλογιστική του πώς ψωνίζει ο Δημότης, ο πολίτης, πρέπει να συνυπολογιστεί και ένα άλλο κόστος, στο οποίο μέχρι τώρα δεν δίναμε σημασία. Είναι αυτό του κόστους μεταφοράς, αν θέλετε, του οικολογικού αποτυπώματος κάθε Δημότη όταν επιλέγει να ψωνίσει σε μακρινότερες περιοχές από αυτές που κατοικεί.